Γεια σε όλους και όλες. Λοιπόν, ένα μπασκετικό ακόμη, από τα ακριβά όμως, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που αγοράζουν και τα ακριβότερα, οπότε πρέπει να δείχνουμε και για αυτά τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, παπουτσάκια, γιατί δεν έχουν όλοι το ίδιο πρόβλημα, εννοώ με τα οικονομικά, οπότε μπορούν. Βέβαια το συγκεκριμένο τώρα έπεσε και παρότι είναι ακόμα ακριβό, στα 136 ήταν αυτό, είναι φθηνότερο από την κανονική του τιμή, η οποία είχε δύο φορές την έχω δει. Νομίζω έχω δει 160 και 229 κάποτε. Αυτό όμως είναι κοροϊδία λίγο, όχι για την ποιότητά του, αλλά γιατί η ΝΑΕΚ βρήκε, ας πούμε, το κολπάκι ότι επειδή είναι παλαιότερο, το επανακυκλοφορώ και το βάζω στα ύψη. Το οποίο δεν ισχύει ιδιαίτερα, γιατί το παπούτσι, κατά τη γνώμη μου, και απογοητεύει και είναι ok. Λοιπόν, λέγεται Nike Foamposite 1, υπάρχει και το Pro. Η διαφορά με το Pro, το οποίο δεν θα το φέρω ακόμη, γιατί το Pro νομίζω ακόμα είναι στην αρχική τιμή, να φανταστείτε. Άρα, μας δίνει την υπόνοια η Nike ότι όντως είναι καλό, λέμε τώρα. Η διαφορά του, η πραγματική για μένα, είναι καθαρά ο σχεδιασμός. Είναι ότι, ας πούμε, το σηματάκι εδώ είναι εδώ, εδώ που το βλέπετε εδώ, εδώ, το άλλο είναι εδώ. Και νομίζω είναι καλύτερο η επένδυση πίσω του κολάρου. Αλλά οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες, αν το καλοσκεφτείτε. Υπάρχουν και βίντεο που τα δείχνουν οι ξένοι reviewers, μπορείτε να δείτε από εκεί για πιο καλά πράγματα. Γιατί εγώ, εντάξει, ούτε καλά ξέρω τα αγγλικά, ούτε έχω και μεγάλη δυνατότητα να δείχνω τα πάντα. Οπότε, σε γενικές γραμμές τώρα, έτσι. Το παπούτσι αυτό λέγεται Nike Foamposite 1, όπως είπα, όχι το πρώτο, τονίζω να το προσέχετε, γιατί πολλά site το γράφουν και είναι λάθος. Αυτό εδώ, ακριβώς όπως το βλέπετε, δεν είναι το Pro. Να θυμάστε πολύ απλά, αν δεν ασχολείστε γενικά με τις διαφορές, οι οποίες δεν είναι τρελές, η πραγματική διαφορά για να τα ξεχωρίζετε είναι ότι απλά το σήμα της Nike στο Pro είναι εδώ και το One, το παλιό δηλαδή, το έχει εδώ, αυτό το μικρούλι. Το πρώτο, πιο μοντέρνο, το σύγχρονο και φαίνεται όντως πιο μοντέρνο, είναι εδώ. Και για μένα είναι πιο όμορφο, να σας πω και την αλήθεια. Κυκλοφορεί νομίζω σε μπλε χρώμα στο Scrooge κάπου το έχω δει. Τώρα, αυτό το συγκεκριμένο είναι υποτίθεται το παπούτσι του Penny Hardaway, νομίζω. Hardaway, ένας παίκτης τέλος πάντων. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ σαν μοντέλο το κρίνω. Δεν με νοιάζει ποιανό είναι και ποιος το φόρεσε. Τώρα, από εκεί και πέρα. Το μόνο, ας πούμε, που προδίδει την ρετρό έκδοση, γιατί για μένα ρετρό είναι, αλλά η Nike γι' αυτό το χρυσοχρεώνει. Αλλά το περνάει σαν καινούριο. Το σήμα του Cleveland εδώ και το σήμα μέσα, έχει και μέσα όλο το μοτίβο. Μισό γιατί είναι το πιο πολύ από εκεί. Όλο το μοτίβο δεν μπορώ να. Αχ, καλά, εδώ ακόμα χειρότερα. Δεν έχω φωτισμό γιατί το κάνω με τη λάμπα του δωματίου. Δεν έχω αγοράσει φως για τα βίντεο να έχω λάμπες. Προβολής δηλαδή. Μέσα το μοτίβο είναι Cleveland στον πάτο. Έτσι. Το ιστορικό γενικώς είναι πάρα πολύ ωραίο. Επένδυση. Όλη η γλώσσα είναι ενσωματωμένη, ξεκινάει από εδώ μάλιστα, από την αρχή του ποδιού σου, ξεκινάει μέχρι κάτω. Αυτό προδίδει σταθερότητα, το παπούτσι έχει άριστη υποστήριξη, υποστηρίζει καμάρα, υποστηρίζει πόδι, υποστηρίζει αστράγαλα, υποστηρίζει όλα. Αυτό οφείλω να ομολογήσω ότι είναι το καλύτερο του παπουτσιού, αν και ακούγεται λίγο κακό αυτό, αλλά είναι η αλήθεια. Το καλύτερο του εδώ είναι το lockdown, αλλά όχι μόνο της στέρνας, όλο το lockdown. Όλο το υποστηρικτικό, το support του παπουτσιού, να το πω έτσι, είναι τέλειο. Τέλειο. Μου θυμίζει τα παλαιότερα Nike, μέχρι και τα Kyrie 4 που είχα φορέσει ήταν κάπως έτσι. Αλλά εδώ μιλάμε, τα έχει όλα. Όλα. Μακάρι τα παπούτσια να ήταν έτσι, έστω και ακριβά να βγαίναν έτσι. Γιατί τώρα πια βλέπω βγαίνουν ακριβά και δεν είναι έτσι. Εντάξει. Ή πάντα κάτι λείπει. Πάντα κάτι λείπει. Εντάξει, αυτό δηλαδή το αδικεί πολύ ότι είναι το παλιό καλούπι. Θα μπορούσαν να το κάνουν με καινούργια έκδοση που κάναν το Pro Men, θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτό. Σίγουρα το Pro, σίγουρα αξίζει. Αν είναι αυτό το παλιό, το καινούργιο σίγουρα θα αξίζει. Θέλω να πιστεύω ότι είναι όλα ίδια. Από ό,τι έχω δει από ξένους, είναι όλα ίδια. Το support ειδικά δεν πρέπει να χαθεί από αυτό το παπούτσι. Αυτό έπρεπε να είναι το βασικό support όλων των παπουτσιών. Της Nike. Δεν χρειάζεται κάθε μοντέλο να αλλάζουν την αίσθηση και την ιδέα. Μπορεί η βάση να είναι ίδια και από εκεί και πέρα να αλλάζει το βάρος και τα λοιπά, το χρώμα, ξέρω εγώ. Όπως σας είπα λοιπόν, είναι πολύ υποστηρικτική
πολύ υποστηρικτικό το μέσα, είναι πολύ ωραίο, η επένδυση είναι πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά ποιοτικό, άσχετα με το τι λένε άλλοι. Τώρα εδώ μπορεί να μπερδευτείτε λίγο, βλέπετε τη φτερνούλα πώς την πιάνω εδώ την επένδυσή της. Ωστόσο δεν καταλαβαίνεις τίποτα όταν το φοράς. Μοιάζει λίγο με το Why Not, αλλά δεν είναι έτσι, είναι καλύτερο, έτσι. Επίσης η γλώσσα είναι μέσα πλεκτή και αναπνέει. Και το λέω αυτό διότι το υπόλοιπο παπούτσι κατά τη γνώμη μου δεν αναπνέει, διότι ίδρωσα πολύ γρήγορα και που να έπαιζα κιόλας. Και για το λόγο του αληθές, δείτε εδώ πόσο κλειστό είναι όλο το ωραίο συνθετικό του δέρμα από πάνω. Βλέπετε, δερμάτινο. Βασικά αυτό είναι δέρμα και αυτό είναι συνθετικό νομίζω το άλλο. Ή το μπλε είναι δέρμα και το πορτοκαλί συνθετικό, δεν θυμάμαι. Δηλαδή, όχι, νομίζω ότι το πορτοκαλί είναι το συνθετικό δέρμα, αλλά είναι εξαιρετικής ποιότητας. Εξαιρετικής για χειμώνα είναι τέλειο. Και αν το βρίσκεις ωραία χρωματάκια και για καθημερινότητα και για δουλειά, σε αυτό είναι τέλειο το παπούτσι. Και για δουλειά, φανταστείτε πόσο γερό είναι. Είναι λες και είναι μποτάκι εργασίας, τέτοια φάση. Οι υποστηρίξεις είναι εδώ, ορίστε η πλάκα, ορίστε και από εδώ, νάτι, υποστήριξη καμάρας, έτσι. Τώρα, το κάτω μέρος, η εξωτερική επιφάνεια, εγώ δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, τώρα οι ξένοι λένε ότι δεν είναι καλή. Κοιτάξτε εδώ, εμένα μου φαίνεται πολύ καλή. Βέβαια, αυτοί μάλλον λέγανε εκεί που στα διαφανή μοντέλα, εδώ πέρα που δεν είναι διαφανές, είναι η καλή. Παρότι είναι λεπτά, δεν είναι πολύ παχιά, εμένα αυτό δεν με πειράζει γιατί μου θυμίζει παλιά παπούτσια, διότι και αυτό παλιό είναι. Μου θυμίζει παλιά παπούτσια τα οποία όντως αντέχαν πάρα πολύ και δεν είχαν τρελό πάχος. Γιατί εμείς γενικώς, άμα δούμε μια παχιά σόλα εξωτερική, νομίζουμε ότι αντέχει. Έλα που δεν ισχύει, θεωρούμε ότι είναι γερή. Η ποιότητά της είναι άλλο θέμα από την εμφάνισή της. Και φυσικά από το σχήμα του Cavaliers. Εδώ πέρα βλέπετε ότι φαίνεται η πλάκα, η εσωτερική, η υποστήριξη είναι αυτή. Δεν είναι της εξωτερικής σόλας, είναι ενδιάμεσα αυτό. Και όντως μας αποδεικνύει το support το οποίο ξεκινάει από εδώ μέχρι εδώ, βλέπετε, πολύ καλό. Τα κορδόνια πάρα πολύ μου αρέσουν, ξεκινάνε από χαμηλά όλες οι θέσεις. Είναι πολύ κοντά η απόσταση μία το ένα από το άλλο, κοιτάξτε πόσες πολλές θέσεις. Μιλάμε, γι' αυτό υπάρχει αυτή η αίσθηση του τέλειου lockdown κατά τη γνώμη μου. Σε συνδυασμό με το τέλεια φτέρνα γίνεται εξαιρετικό το support. Και τι ήθελα να πω. Το παπουτσάκι είναι βαρύ, πήγα να πω λίγο βαρύ, όχι θα πω είναι βαρύ για να πέσω μέσα σε όλους. Γιατί όλοι θα το βρείτε βαρύ, άλλος ίσως λιγότερο περισσότερο. Καλά, τα ψηλά κορμιά μάλλον θα σας αρέσει, αλλά θα σας το προτείνω για χειμώνα μόνο αυτό. Για καλοκαίρι θα πεθάνετε, δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξετε εδώ μέσα, θα καίγεται το πόδι. Έχει ωραία χρώματα γενικώς αυτό, αλλά δύσκολα θα τα βρείτε στην Ελλάδα. Και τι άλλο ήθελα να πω, το μέγεθος. Το μέγεθος, παιδιά, εγώ... Εντάξει, εμένα με ενόχλησε, αλλά δεν είναι στενό. Δεν μπορώ να πω ότι είναι στενό. Διότι άμα παίξω, σίγουρα θα ανοίξει. Και σίγουρα μπορώ να το πάω στο τσαγκάρι και να το ανοίξει κι άλλο. Διότι είναι το συνθετικό δέρμα και είναι πολύ καλή ποιότητα από ό,τι βλέπω. Οπότε μπορεί να γίνει. Στο μεταξύ, ενώ φαίνεται ότι είναι πλαδαρό στη φωτό, στην πραγματικότητα υποστηρίζει πάρα πολύ το άνω μέρος. Είναι πολύ πολύ καλό. Έτσι, έχει χώρο στα δάχτυλα, βλέπετε και το ύψος. Δεν είναι υπερβολικό τύπου Adidas. Είναι μια χαρά. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Μη σου φαίνεται δηλαδή περίεργο. Το μήκος είναι τέλειο. Δεν έχεις παραπανήσιο, πολύ ωραίο. Και το πλάτο σας είπα, εγώ δεν το θεωρώ στενό. Οι ξένοι άλλοι το λένε στενό και λένε καλύτερο το προ. Άλλοι λένε το προ στενό. Εγώ στα σχέδια που το είδα, με βάση φωτογραφιών, μου φαίνεται το προ πιο στενό, αλλά μπορεί αυτό να μην ισχύει, διότι μπορεί να είναι πιο μαλακό το υλικό του στο προ και να ανοίγει πανεύκολα με τη μία. Να σου δίνει χώρο δηλαδή από μόνο του. Όπως φοράς ποδοσφαιρικά, με δέρμα πάνω καγκουρό, ας πούμε, κάπως έτσι. Εδώ πέρα όμως που είναι πιο σκληρό, φαίνεται γι' αυτό το δώσαν χώρο. Αλλά να λέμε ότι στραβεί το δίκιο, έτσι είναι η πραγματική εφαρμογή της Nike. Έτσι. Τέτοιο πλάτος. Όχι οι ηλικιώτες που κάνουν σε όλα τα τελευταία μοντέλα. Έτσι. Εγώ που έχω ελαφρά πλατυποδία, με ενόχλησε, αλλά νομίζω ότι μπορώ να το διορθώσω εύκολα με ένα τσαγκάρι, αν θέλετε να το πάρετε. Από την άλλη όμως, δεν θα μπορούσα να το προτείνω. Δηλαδή, η μόνη μου πρόταση είναι για χειμώνα. Ή για κάτι πολύ ανθεκτικό και γερό, ας πούμε, αν θέλει κάποιος, εφόσον δεν έχει θέμα στη θέρμανση του ποδιού του. Γι' αυτό λέω χειμώνα, μήπως. Ή σε ανοιχτά, ξέρω εγώ. Έτσι. Η αίσθηση του δάφους είναι κάτι παραπάνω από low, γιατί είναι πώς να σας πω, όπως ήταν τα παλιά Enduan τα μπασκετικά. Αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ.
Είσαι πίτα με το έδαφος, νιώθεις. Νιώθεις πολύ κοντά στο έδαφος. Η αντικρατοσμική είναι zoom. Δεν έχω καταλάβει που είναι. Μπροστά πάντως το κατάλαβα, το ένιωσα, αλλά δεν έχω καταλάβει αν είναι και πίσω. Δεν το νιώθω σκληρό. Το νιώθω λίγο ανύπαρκτο, σαν να μην έχει αφρό και έχει σκέτο ένα zoom κάπου. Αλλά αυτό με μπερδεύει γιατί. Γιατί είναι πολύ χαμηλά στο έδαφος. Η αίσθηση είναι πάρα πολύ. Είναι πιο κάτω και από χάρτη η αίσθηση, να φανταστείτε. Ακόμη πιο κάτω το νιώθω. Νιώθω ολοκληρωτικά το έδαφος. Να το ξέρετε αυτό. Σε κάποιους μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα, σε κάποιους όχι. Και θα το πρότεινα μάλλον για ψηλά κορμιά, για βαριά κορμιά. Σίγουρα δεν το προτείνω σε κορίτσια. Νομίζω δεν θα σας αρέσει. Για καθημερινότητα, για δουλειές και τα λοιπά είναι άψογο. Το τονίζω και για εργασία, είναι άψογο. Για βαριά εργασία, μάλιστα. Αλλά αυτό για να το υποστηρίξεις, πρέπει να έχεις κάποιο σωματότυπο. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος σαν εμένα να το υποστηρίξει. Γιατί τώρα μπορεί να φαίνεται καλό στην αρχή. Μετά από πολλή ώρα θα κουράσει. Έτσι. Και σε συνδυασμό με την αίσθηση του εδάφους, η οποία είναι τόσο πολύ χαμηλή, είναι σίγουρο ότι από τους κρατασμούς θα πονάς. Εγώ πιστεύω ότι αν δίνανε μια καλύτερη αντικρατασμική, το παπούτσι θα άρεσε και στους ξένους, τους reviewers που το κράζουν. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι κακό. Παπουτσάρα είναι. Απλώς είναι κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή πρέπει να σου ταιριάξει. Ένας παίκτης NBA εννοείται του ταιριάζει και το φορούσε. Γι' αυτό βγήκε και το Pro, η νέα έκδοση, η οποία ελπίζουμε να είναι για το μέσο άνθρωπο περισσότερο και όχι μόνο για το ψηλό κορμί. Γιατί το Pro θα πάει και στους ψηλούς και σε εμάς τους άλλους. Ενώ αυτό νομίζω ότι πάει μόνο σε βαρύ κορμί. Πάντως να ξέρετε ότι για μένα δεν αξίζει για τη τιμή του το συγκεκριμένο. Το παρακάνουν σε τιμή του, κάτω από 100 ευρώ αξίζει. Οπότε να το έχετε υπόψη αυτό.